από την Αγία Σοφιά. Καλημέρα από το σπίτι μας στο Πατρικό. Άλλο ένα πρωινό εδώ για να δούμε την πορεία των έργων ξεκινώντας από το νότιο δυτικό πέταλο, στο οποίο η κρεμότητα που υπάρχει πλέον είναι μόνο η δοκός, η οποία είναι σιδερωμένη, είναι σε διαδικασία σκαλοπομάτων. Συνεχίζουμε στο κέντρο, στο οποίο γίνονται τα σιδερώματα της οροφής του δευτέρου επίπεδου. Τα διακρίνουμε λίγο εδώ. Κατευθυνόμαστε προς τον νοτιοανατολικό τομέα, όπου εδώ πλέον έχουν μπει και οι σκάλες. Τις βλέπουμε εδώ. Και προχωράμε στα καλοπόματα, στα δοκάρια. Είμαστε πλέον στη διαδικασία για το πάνω διάζωμα. Πάμε να συνεχίσουμε αυτή την καθιερωμένη μας περιμετρική βόλτα. Νοτιοδυτικό πέταλο και βλέπουμε δεξιά του πυλώνα τη μοναδική εκκρεμότητα που ήταν πλέον η δοκός να έχει προχωρήσει. Έχει γίνει το σιδέρωμα, καλουπόθηκε και αναμένουμε πλέον τη σκυροδέτηση. Ο κεντρικός νότιος τομέας, το βλέπουμε εδώ. Και το νότιο ανατολικό πέταλο. Ένα γενικό πανοραμικό πλάνο. Πολεμίστρες. Τα παράθυρα της Αγίας Σοφιάς, τα δοκιμαστικά. Προσωπική μου άποψη ότι αυτά είναι τα ιδανικά. Φανταζόμαστε όλο το γήπεδο περιμετρικά με αυτά τα παράθυρα.
στα ενδότερα της Αγίας Σοφιάς λίγες κλεφτές ματιές από το δυτικό τομέα. Στη σκεπαστή μπροστά. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τα ενδότερα του ναού από το δυτικό τομέα. Είδαμε πριν στον αγωνιστικό χώρο και κάποια τμήματα του στεγάστρου που συναρμολογούνται. Εδώ τώρα διακρίνουμε τα επίσημα με τις σουίτες. Οι κλεφτές ματιές συνεχίζονται. Εδώ διακρίνουμε ένα από τα τόξα του στεγάστρου που συναρμολογείται. Δεν μπορούμε να δούμε βέβαια πού ακριβώς. Θα το δούμε από την άλλη πλευρά. Στο βάθος βλέπουμε κάποια τμήματα μεγαλύτερα. Ο αγωνιστικός χώρος της Αγίας Σοφιάς από το βόρειο αυτή τη φορά τομέα και διακρίνουμε πλέον συναρμολογημένο το μεγάλο τμήμα του στεγάστρου που θα τοποθετηθεί στο νότιο-δυτικό πυλώνα. Να το δούμε από λίγο πιο κοντά. Είναι το λεγόμενο ψαλίδι. Από πίσω ακριβώς είναι το κέντρο του νότιου τομέα. Κάτω διακρίνονται και άλλα τμήματα του στεγάστρου. Ένας χαμός γίνεται. Εξακολουθούμε να βλέπουμε τον αγωνιστικό χώρο από το βόρειο τομέα, λίγο πιο δεξιά αυτή τη φορά, ακριβώς μπροστά
στο δυτικό τομέα βλέπουμε τμήματα του στεγάστρου που βρίσκονται σε ετοιμότητα για συναρμολόγηση. Θα τα δούμε λίγο πιο κοντά. Διακρίνουμε τα τόξα, τμήματα που τοποθετούνται στην οροφή. Βορειοδυτικό πέταλο. Και αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται κάποιες εργασίες στους αντίστοιχους αορτήρες στον πυλώνα. Βλέπουμε εδώ συνεχίζοντας και βλέποντας το στέγαστρο. Θα δούμε το σημείο που έγινε τις προηγούμενες ημέρες η ένωση των τμήματων. Εδώ ακριβώς. Εδώ διακρίνουμε άλλα δύο μεταλλικά στοιχεία τα οποία είναι βιδωμένα επάνω στη δοκό. Συνεχίζουμε περιμετρικά του στεγάστρου στο βόρειο τομέα και εδώ βλέπουμε το σημείο που γίνεται η ένωση του κεντρικού τμήματος με το βόρειο ανατολικό. Βλέπουμε εδώ το ειδικό συνεργείο για αυτό το σκοπό. Στο βορειοανατολικό πέταλο βλέπουμε τις εργασίες για την ένωση των τμήματων του στεγάστρου. Οι αορτήρες του πυλώνα. Βορειοανατολικός πυλώνας από την πλευρά του άλσους. Βλέπουμε το άνοιγμα των αορτήρων. Ο υπεργερανός που έχει σηκώσει το καλάθι με τους εναερίτες για κάποιες δουλειές στον απέναντι πυλώνα. Και οι εργασίες συγκόλυσης των τμήματων που συνεχίζονται. Στον αγωνιστικό χώρο από τον ανατολικό τομέα βλέπουμε τα τμήματα του στεγάστρου
παραδεταγμένα. Για να χρησιμοποιηθούν για τη συναρμολόγηση. Τμήματα των κερκίδων του κάτω διαζώματος. Και κάποιες εργασίες σφραγίσματος που πραγματοποιούνται στις κερκίδες στα κενά. Λίγο πιο κάτω, μπροστά στο νότιο-δυτικό πέταλο, βλέπουμε την πορεία, την εξέλιξη της συναρμολόγησης του συγκεκριμένου τμήματος, του λεγόμενου ψαλιδιού. Θα το δούμε από λίγο πιο κοντά. Μπροστά διακρίνουμε και άλλα τμήματα που συναρμολογούνται. Τα τμήματα αυτά είναι του δυτικού τομέα. Στη σκεπαστή μπροστά συνεχίζονται τα σιδερώματα της οροφής του δεύτερου επίπεδου. Διακρίνονται οι κερκιδοφόροι του κάτω διαζώματος. Εδώ βλέπουμε από μια άλλη γωνία το τμήμα του στεγάστρου που συναρμολογείται. Και πηγαίνοντας προς τα πάνω, θα δούμε ότι έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και εδώ η διαδικασία για τη δοκό. Νότιο-ανατολικό πέταλο, βλέπουμε τις σκάλες που έχουν ήδη τοποθετηθεί και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για το δοκάρια του πάνω διαζώματος. Η είσοδος του εργοταξίου με τον δικέφαλο αετό να τον προστατεύει. Εντυπωσιακός πυλώνας. Συνεχίζουμε στο νότιο-ανατολικό πέταλο από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά του πυλώνα. Βλέπουμε τα καλουπώματα για τα δοκάρια του πάνω διαζώματος πλέον. Προχωράμε προς το κέντρο. Εδώ πλέον έχει ξεκινήσει το καλούβωμα, αφού έχει γίνει το σιδέρωμα. Το βλέπουμε εδώ. Και το αντίστοιχο νότιο-δυτικό πέταλο. Το μόνο που μένει πλέον εδώ είναι η σκυροδέτηση της δοκού για να ολοκληρωθεί.
όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Την Αγιά Σοφιά, από το σπίτι μας στο Πατρικό, να είστε όλοι και όλες καλά. Για χαρά, αδελφιά. Αϊκάρα για πάντα.